την αναποϊδιότητά του. Καταρχάς θέλω να εκφράσω την οδύνη μας σαν διοικητικό συμβούλιο που δόθηκε λέξη για το απίστευτο, για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε μια δύσκολη περίοδο για όλη την Ελλάδα και ειδικά για τις πόλεις μας, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, 10 μέρες μετά το τραγικό γεγονός, συνεχίζουμε τη ζωή για τη συνδιοργάνωση Αθήνα των Δήμων Λάρισας στις 13ης εκλογές. Για μας είναι ένα σημαντικό εκθεσιακό γεγονός, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η καρδιά του αγροτικού τομέα έχει πάει στη Λάρισα. Το έχουμε επισημάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Η φετινή έκθεση έχει πάνω από 760 εκθέτες άμεσους και έμεσους από 35 χώρες, 25.000 τραγουδιστά. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε 40.000 με 50.000 σκέπτες. Άρα είναι ένα γεγονός που βοηθάει την οικονομία της πόλης και θα έλεγα και της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε επίσης μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Θέλω να πω ότι έχουμε ζυμώσει τα προηγούμενα χρόνια μια πολύ καλή σχέση με όλη τη Θεσσαλία και με την πόλη της Λάρισας. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η συνέλθυνση της έκθεσης 10 μέρες μετά το τραγικό ατύχημα θα ήθελα να είναι και μια τιμή και μια υπόσχεση από όλους μας, πολίτες, πολιτεία, θεσμούς, ότι αξίζει να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και νομίζω στον τομέα της οικονομίας αυτή η έκθεση, με τα βήματα που κάνει σιγά σιγά, προσφέρει σε αυτή την αλλαγή που χρειαζόμαστε στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.